η ομάδα της Χαλκίδας με άσπρη στολή. Οι δύο ομάδες λοιπόν κατευθύνονται στο κέντρο του γηπέδου, όπου εντός ολίγου αναμένεται να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι σημαντικό μόνο για τους φιλοξενούμενους βαθμολογικά, αφού οι γηπεδούχοι ούτως ή άλλως έχουν χάσει προπολού το τρένο της ανόδου ή, αν θέλετε, της διεκδίκησης κάποιας θέσης που οδηγεί στην παραπάνω κατηγορία. Διαιτητής, γιατί από αυτόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε, και βέβαια επειδή έχουν δει πολλά τα ματάκια μας, περιμένουμε πολλά από το διαιτητή. Δηλαδή, τι, να είναι ακριβοδίκαιος, να μοιράσει το πεπόνι, το καρπούζι στα ίσια και τα σπόρια επίσης. Διαιτητής λοιπόν είναι ο κύριος Γκόλιας από τη Θεσσαλία, με βοηθούς τον Αθηναίο και τον Στάθη από την Καρδίτσα. Ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Ευαγγέλου. Η Χαλκίδα θα ξεκινήσει με τον Μπόλβαση, τον Γουλέτα, τον Γούναρη, τον Μπούλιο, τον Μπόκαρη, τον Ζαβάτσκι, τον Κριζανόφσκι, τον Μπάλαϊτς, τον Τζούκλι, τον Κούμα, τον Μπακαγιώκο. Στον πάγκο ο Γιώργος Ολάμπρο έχει τον Παπαδόπουλο, τον Λαζάρο, τον Δήμο, τον Παπαϊωάννη, τον Κουρούπη, τον Ζαλιακό και τον Φάρη. Ενώ η ομάδα του Εθνικού, ο Νίκος ο Γκουλής έχει τον Θωμόπουλο, τον Γκουλ, τον Τόβα, τον Βιδάλη, τον Τασίλβα, τον Καλυπολίτη, τον Μπασόβ, τον Στρατάκη, τον Καραμαλίκη, τον Πετρόφ και τον Δαμιάνο. Στον πάγκο ακόμα είναι ο Παγουδής, ο Παπαπαναγιώτου, ο Τζίμας, ο Κοκολάκης, ο Καραδέμετρος, ο Μοράλες και ο Μπενίτες. Οι δύο τελευταίοι, Μοράλες και Μπενίτες, οι οποίοι διεκδικήθηκαν, πρέπει να πούμε, και από την ομάδα της Χαλκίδας, να είχαν αποτελέσει το μεταγραφικό στόχο, κάτι που τελικά δεν μετουσιώθηκε σε πράξη. Όμως, αφού οι δύο προτίμησαν την ομάδα του Εθνικού, και αν θέλετε, δεν είναι κυρίως οι παίκτες. Δεν είναι ότι οι παίκτες προτίμησαν τον Εθνικό, αλλά ο Ιωνικός προτίμησε να δώσει τους δύο παίκτες στην ομάδα του Εθνικού. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι δύο αρχηγοί εκεί στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Βέβαια, κάπου αλλού είναι η κάμερα τώρα, πρέπει να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, έγινε το στρίψιμο της δεκάρας. Ποιας δεκάρας, αποτελεί προπολού παρελθόν του νομίσματος, για να διαλέξουν οι παίκτες εστία ή σέντρα. Πολλά έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι, και βέβαια λέγαμε προηγουμένως ότι με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ο αγώνας είναι μόνο για τον Εθνικό. Ο Εθνικός που μάχεται με νύχια και με δόντια να κατακτήσει τη δεύτερη προνομιούχο θέση, μια και προπολού έχει κριθεί η θέση τη πρώτη, την οποία έχει καταλάβει ο Εθνικός Αστέρας, και μάλιστα με σημαντική βαθμολογική διαφορά. Ο Εθνικός λοιπόν που μάχεται να κρατηθεί στη δεύτερη θέση, μια θέση που είναι ούτως ή άλλως προνομιούχος, μια και οδηγεί απευθείας στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Ο τρίτος, που μπορεί να είναι ο Μεσσηνιακός ή ο Εθνικός, αυτοί οι δύο θα παλέψουν για το ποιος θα αποφύγει την τρίτη, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι καταδικαστική θέση. Θα το ξέρουμε όχι σήμερα, αλλά μετά από δύο αγωνιστικές, όταν οι δύο, Μεσσηνιακός και Εθνικός, θα μονομαχήσουν στο γήπεδο της Ριζούπολης. Εκεί θα είναι ο υπερπάντων αγώνας, εάν κάτι εντωμεταξύ την επόμενη αγωνιστική δεν συμβεί το δραματικό. Το πρώτο σφύριγμα λοιπόν του κυρίου Γκόλια. Η ομάδα της Χαλκίδας παραταγμένη χωρίς, ή μάλλον να πούμε πρώτα ότι έχει τον Γκουλέτα, τον Γκούναρη, τον Μπούλιο, τον Μπόκαρη στην αμυνά της. Βέβαια στο κέντρο της άμυνας είναι ο Πούλιος και ο Μπόκαρης. Γκουλέτας από τη μια, ο Γκούναρης από την άλλη. Τα δύο αμυντικά ακραία μπακ για την ομάδα. Εδώ είναι εντωμεταξύ που θα πάρει το φάουλ ο Πέτρος ο Τσούκλης. Καινούριο φάουλ εδώ τώρα. Ο Γουλέτας, ο Κώστας ο Γουλέτας. Ο Κώστας που ήρθε από το Βίζαντα Μεγάρων την περίοδο των μεταγραφών του Ιανουαρίου. Ο μόνιμος εκτελεστής στις σημαίνες φάσεις ο Τσούκλης, με πολύ κόσμο να συνοστίζεται μπροστά στην αιστεία του Θωμόπουλου, εκτελείται εκεί που θα πηδήξουν οι αμυντικοί, θα απομακρύνουν. Στη συνέχεια έχουμε το φάουλ βεβαίως που θα γίνει από το Γούναρη. Ο Γούναρης που τον βλέπουμε να έχει και να μαρκάρει τον Νταμιάνο, να έχει ανέβει ψηλά. Να λοιπόν κάτι καινούριο για το Γιώργο το Λάμπρου. Για να δούμε πώς τελικά θα στηθεί σήμερα η ομάδα της Χαλκίδας, γιατί επαναλαμβάνουμε, δεν έχει σαν κύριο στόχο βέβαια, να παίρνοντας τη νίκη, να διεκδικήσει κάποια θέση προνομιούχο στο πίνακα της βαθμολογίας, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι το πρεστίζ. Γιατί και πέρυσι η ομάδα του Λίλα, από την αρχή τουλάχιστον, ή αν θέλετε στο χρονικό σημείο που οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν,
με το Λίλα τότε στο Βασιλικό. Δεν είχε τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την ομάδα της Εύβοιας, αλλά εν πάση περιπτώσει η Χαλκίδα ήταν αυτή που είχε αναδειχθεί νικήτρια, στερώντας από τον εθνικό της, όποιος βλέπεις είχε η άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Ο Μπακαγιώκο εδώ θα πάρει χώρο, θα βάλει το σώμα του, εκεί όμως που οι παίκτες του εθνικού θα απομακρύνουν, με τον Νταμιάνο που, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Να ο ένας από τους δύο Πολωνούς της ομάδας της Χαλκίδας που θέλει να βγάλει την παλιά γέμισμα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα πάει πλάγια. Το σουτ το πρώτο που δεν θα ενισχύσει ιδιαίτερα το Θωμόπουλο, που θα γίνει από το Πολωνό, από το Ζαβάτσκι. Χαλκίδα Λίλας από τη μια, εθνικός Μάνι από την άλλη. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα τι γίνεται με τα ονόματα. Συνθετικό. Το πρώτο όνομα, Χαλκίδα Λίλας, συνθετικό και το όνομα, και είναι και το δεύτερο όνομα του εθνικού με τη Μάνι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά του πρωταθλήματος τρίτης εθνικής κατηγορίας, αλλά αυτό γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει μείνει, μένει εθνικός χωρίς να αναφέρεται το Μάνι. Ενώ για τη Χαλκίδα συμβαίνει το αντίθετο. Ο Λίλας τον λένε όλοι, ενώ Χαλκίδα είναι. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι ώρα για να ψάξουμε τι και πώς και γιατί. Ο Ντασίλβα είναι αυτός που θα γεμίσει. Έχει που στο κέντρο της άμυνας ο Βλάσο Μπόκαρης θα απομακρύνει. Προσωρινά να το γέμισμα όμως που θα γίνει από τον Τόβα. Η μπάλα χωρίς προβλήματα στα χέρια του Μπόλβαση. Κόσμος πολλής, κόσμος αρκετός, με κερδισμένη τη μάχη της εξέδρας από τους πολυάριθμους φίλους της ομάδας του Εθνικού που έχουν έρθει εδώ να ενισχύσουν την ομάδα τους, την προσπάθεια που κάνει για να πάρει το εισιτήριο της ανόδου στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Αλλά και της Χαλκίδας οι φίλοι, δεν είναι ευκαταχρόνητος ο αριθμός που βρίσκεται εδώ σήμερα. Παρατηρήσεις εδώ στο Τζούκλι να είναι περισσότερο προσεκτικός από τον Κόλια, από το Θεσσαλό διαιτητή της συνάντησης. Διαμαρτύρονται οι φίλοι του Εθνικού ζητώντας κάρτα στη συγκεκριμένη φάση, όμως κανονικό ήταν το μαρκάρισμα. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν, αν θέλετε, από τις περιπτώσεις που μπορεί ο διαιτητής να... όχι μπορεί, που επιβάλλεται να δείξει κίτρινη. Γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ή είναι ή δεν είναι. Η μπάλα, η σέντρα, η μπάλα που δεν θα περάσει όμως, να το σουτ, να το πλασέ. Την τελευταία στιγμή ο Μπόκαρης θα βάλει την κόντρα και θα στείλει την μπάλα κόρνερ, το πρώτο κόρνερ και είναι για τους φιλοξενούμενους. Πετρόφ στην εκτέλεση του κόρνερ από την δεξιά πλευρά, όπως η ομάδα του Εθνικού. Η σέντρα που θα γίνει στο πρώτο δοκάρι, εκεί θα βρεθεί ο Μπακαγιώκο που έχει οπισθοχωρήσει και θα απομακρύνει. Ο Σούκλης θα στριφογυρίσει, θα κρατήσει μπάλα, ελέγχει. Γούναρης. Ο Γούναρης θέλει να βγάλει για το Μπάλαϊτς. Ο Μπάλαϊτς θα αλλάξει για το Γκριζανόφσκι. Γκριζανόφσκι πίσω. Ο Μπόκαρης. Ο Πούλιος. Η μπάλα που θα χαθεί από το Ζαβάτσκι. Πάλι Μπόκαρης. Ο Γούναρης. Ο Θανάσης ο Γούναρης. Που θα πατήσει και φαίνεται ευθύς εξ αρχής ότι οι δύο ομάδες, πέρα από το ότι ψάχνονται, κυρίως η Χαλκίδα όμως δείχνει ότι θέλει να κρατήσει τα μετόπισθεν αλόβητα, και από εκεί πέρα δηλαδή δεν κάνει ό,τι έκανε σε προηγούμενα παιχνίδια, να βγει ευθύς εξ αρχής επιθετικά, να πιέσει τον αντίπαλο, να ζητήσει τον γκολ. Σε αντίθεση λοιπόν με ό,τι γίνεται στα εντός έδρας παιχνίδια της όλας σχεδόν τα προηγούμενα της Χαλκίδας, σήμερα βλέπουμε κάτι το διαφορετικό, βλέπουμε πιο κλεισμένη και, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πιο πειθαρχημένη την ομάδα της Χαλκίδας. Προσπαθεί να κοντρολάρει το ρυθμό χωρίς εξάρσεις. Να, ο Εθνικάρας είναι. Ο Εθνικάρας που πρέπει να πούμε, ο Γιάννης ο Ματζουράνης, ο οποίος είναι στην εξέδρα εκεί που βρίσκονται οι φίλοι της Χαλκίδας. Αλλά κανείς δεν τον πειράζει, κανείς δεν τον ενοχλεί, τον αφήνουν να φωνάζει. Πολλοί έχουν γράψει ιστορία στα γήπεδα, εδώ όμως τώρα η γαλιά προς τα πίσω. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα καταλήγει out. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Η πρώτη καλή στιγμή, ο Νταμιάνο που κέρδισε εκεί τη φάση με το Γουλέτα. Έκανε το σουτ, την μπάλα λίγο έξω από τα δοκάρια του Μπόλμπαση.
Ευτυχώς όμως για την ομάδα της Χαλκίδας η μπάλα χωρίς δυσάρεστα επακόλουθα κατέληξε out για την ομάδα της Χαλκίδας. Για την ομάδα του στο σούτ που επιχείρησε ο Νταμιάνο, ο παίκτης του Εθνικού. Η ομάδα του Εθνικού που εντωμεταξύ έχει μπει περισσότερο επιθετικά, ζητώντας έτσι από την αρχή να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Είπαμε ότι η Χαλκίδα παίζει περισσότερο αμυντικά. Απόδειξε ότι έχει δύο επιθετικούς μόνο. Έχει τον Μπακαγιώκο και τον Γιάννη τον Κουνάρη, τον Νουμάρ τον Μπακαγιώκο και τον Γιάννη τον Κούμα. Όχι, ο Γούναρης είναι εκτός 18άδας, είναι τραυματίας. Είναι δύο επιθετικούς, τέσσερις στο κέντρο, τέσσερις στην άμυνα. Και θα δούμε τι θα βγει. Ντόβας, που θα χάσει την μπάλα από τον Γουλέτα. Ο Γουλέτας κάνει την κάτι την παλιά, θέλει να βγάλει τον Γιάννη τον Κούμα. Η παλιά δεν ήταν και η καλύτερη όμως που θα μπορούσε να γίνει. Εκεί ο Ντόβας θα καθαρίσει την μπάλα και θα βγάλει τη σέντρα και θα βγάλει την παλιά, θα κάνει το γιώμο. Η παίκτη του Εθνικού και γλώριο φάουλ και τώρα είναι κίτρινη στο Ζαβάτσκι. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Σε δύο προηγούμενες έδειξε να ταλαντεύεται ο παίκτης, ο διαιτητής να δείξει να μην δείξει. Τελικά εδώ τρίτη και φαρμακερή. 200 άτομα είναι! Να τι πάλι αυτή του Εθνικού που την προηγούμενη αγωνιστική είχαν επιτεθεί σε δημοσιογράφους. Τώρα εδώ αντέδρασαν γιατί κάτι είπε η Έρα εκεί. Τέλος πάντων, δεν μας αγγίζουν, δεν μας ενδιαφέρουν. Σε παιχνίδι που είχε γίνει στην Αθήνα με αντίπαλο το Κερατσίνι η ομάδα του Εθνικού είχαν επιτεθεί στον δημοσιογράφο πάλι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μετά είδε το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με το Κερατσίνι, επαναλαμβάνουμε τώρα τα ίδια πάλι. Ο Γούναρης θέλει να βγάλει την παλιά εκεί που ελίσσεται τελικά ο Γκούμας. Αλλά μέχρι εκεί, ο Γκούμας που έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ο Αλιβεριώτης, επιθετικός της ομάδας της Χαλκίδας Λίλας. Εδώ τώρα ήταν φάουλ, βεβαίως και το σφύριξε στον Καραμαλίκη ο κύριος Γκόλιας. Περισσότερα από 500-600 άτομα έχουν συνοδεύσει μέχρι εδώ τον Εθνικό. Να το σουτ στα περιστέρια από τον Τζούκλι. Πολύ ψηλά εν πάση περιπτώσει. Με αυτά και με αυτά έχουμε διανύσει το 10ο λεπτό, το 0-0 πάντα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας και στον αγώνα της Χαλκίδας Λίλας με τον Εθνικό Μάνης, στο 0-0, με τον Εθνικό να είναι περισσότερο επιθετικός. Να θέλει, όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον μέχρι τώρα περισσότερο την νίκη από τη Χαλκίδα. Η Χαλκίδα που μένει να κρατάει, να προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι, να προσέχει περισσότερο την αμυνά της, να θωρακίζεται, αλλά χωρίς να ξεφεύγει από την τετράδα την οποία ο Γιώργος Ολάμπρου έχει τοποθετήσει. Φάουλ, προβολή εδώ, που θα κερδίσει ο Γουλέτας. Και που ο Κριζανόφσκι, εκτελώντας θα δώσει νέκια στο παιχνίδι. Πούλιος βρίσκει απέναντι τον Γούναρη. Ο Γούναρης έχει μπροστά τον Πετρόφ, θα πάρει το πλάγιο. Η σέντρα, το πλάγιο. Έτσι είναι. Παρότι είμαστε μακριά, μπορέσαμε να δούμε. Φάουλ στον αέρα, θα το έστω και καθυστερημένα, θα στηρίξει ο κύριος Γκόλιας.
Ιωαννίδης κατέβασε την μπάλα. Να η ομάδα του Εθνικού μέσα στην περιοχή. Θα βγει ο Βόλβασης χωρίς προβλήματα, θα μαζέψει την μπάλα. Ζητάει στήριγμα τώρα εκεί σε κάποιον να δώσει την μπάλα, να επιτεθεί γρήγορα η Καλκίδα. Ο Μπακαγιώκο έβαλε το σώμα εκεί. Ο Βιδάλης όμως είναι αυτός που πήρε το φάουλ, που έκανε την κεφαλιά, που κέρδισε τη φάση. Και τελικά, όπως αποδεικνύεται, και το φάουλ, αφού ο διαιτητής άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Και συνέχεια, εφόσον δεν υπήρξε πλεονέκτημα για τον Εθνικό, γύρισε τη φάση πίσω. Ο Θωμόπουλος που έχει φύγει πολύ πάνω από τα καρέ του. Οι δύο Πολωνοί μάχονται εκεί και θα υποπέσουν σε φάουλ. Τώρα ποιος από τους δυο, μάλλον ο Ζαβάτσκι. (Συσχελίδι) 56 βαθμοί για τον Εθνικό, 55 για την ομάδα του Μεσσηνιακού. Ένας είναι ο βαθμός που χωρίζει τους δύο αντιπάλους. Σούτ απευθείας απάνω στα σώματα των παικτών που είχαν σχηματίσει το αμυντικό τείχος. Μπάλαϊτς. Οι παίκτες του Εθνικού και εκεί. Θα μιλήσει η εμπειρία του Γουλέτα που θα στείλει την μπάλα πίσω. Να ο Μπακαγιώκο που θα βάλει την μπάλα μπροστά, θα κάνει τη σέντρα, βγάλει χαμηλά η μπάλα, η μπαλιά που δεν πέρασε όμως. Ο Γουλέτας. Ζαβάσκι θα βγάλει την μπάλα, βγάζει την μπάλα για τον Γουλέτα για να τον πλαγιοκοπείται η άμυνα του Εθνικού. Εκεί όμως και πάλι δεν θα περάσει μπαλιά που ο Ντασίλβα θα κόψει. Δεν ήταν καλή η μπάλα του Γουλέτα, η μπαλιά του Γουλέτα. Και η ομάδα της Καλκίδας που θα παίξει με έναν αμυντικό λιγότερο τώρα, αλλά ευτυχώς όμως έκανε το λάθος ευτυχώς της παίκτες του Εθνικού. Πετρόφ με την μπάλα στα πόδια, θέλει να ελιχθεί, κάνει την τρίπλα. Βγάζει την μπάλα στο απέναντι δοκάρι, στο ένας με έναν γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τον Εθνικό, ο Εθνικός που μπήκε επιθετικά στο παιχνίδι και είναι το γκολ. Και είναι η ομάδα του Εθνικού αυτή που νωρίς μόλις το 15ο λεπτό είναι αυτή που θα ανοίξει, το σκορ. Ο Νταμιάνο λοιπόν είναι αυτός που θα ανοίξει το σκορ. Παίρνοντας τη σέντρα εκεί από που ο Πετρόφ όμορφα την έβγαλε καθώς ελήχθηκε, έκανε τις δρίπλες. Ο Νταμιάνο που κέρδισε το Γουλέτα στο ένας με έναν εκεί, στη μονομαχία οι δυο τους. Η μπάλα στο πλεκτό του Μπόλβαση και το 1-0 μόλις στο 15ο λεπτό. Χαλκίδα που πρέπει τώρα να αλλάξει ασφαλώς τακτική. Χαλκίδα που μπήκε να παίξει αμυντικά για να κρατήσει τα μετώπιση αναλόβητα. Αλλά δεν τα κατάφερε όμως με αυτά μέχρι το 15, γιατί στο χρονικό αυτό σημείο δέχτηκε τον γκολ. Οπότε τώρα μοιραία, αν θέλει να ζητήσει κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να αλλάξει τακτική. Τον γκολ του Νταμιάνο. Ασφαλώς θα πρέπει να αλλάξει τα πλάνα του Γιώργου του Λάμπρου. Το 2 στην επίθεση τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερο. Πάντως ο Εθνικός ζήτησε τον γκολ ευθύς εξ αρχής και δικαιολογημένα νομίζω είναι μπροστά στο σκορ. Πάλι τα ίδια, πάλι η ίδια σέντρα, πάλι ο Γουλέτας με τον Νταμιάνο. Αυτή τη φορά είναι κόρνερ. Κέρδισε ο Γουλέτας, έστειλε την μπάλα κόρνερ. Και πάλι κάποιο κέρδος για τον Εθνικό. Ήταν ένα γκολ που ξεσήκωσε τον κόσμο του Εθνικού της Μάνης που έχει έρθει μέχρι εδώ, που έχει ακολουθήσει την ομάδα να την ενισχύσει και την ενισχύει. Είπαμε, έχουν κερδίσει κατά κράτος στη μάχη της εξέδρας, οι φιλοξενούμενοι στην εξέδρα, αλλά και στον αγωνιστικό πια χώρο. Τελή μπάλα στα
Εδώ το κόρνερ δεν είχε ευτυχή για τους φιλοξενούμενους, κατάληξε αφού ο Μπόλμπας τις μάζεψε και με τα χέρια θα βγάλει και απέναντι όπου ο Τσούκλης θα βγάλει την μπάλα, όπως όπως ο Ντόβας θα στείλει την μπάλα πλάγια κάτω από την πίεση του Γκούμα. Οι φίλοι της Χαλκίδας φωνάζουν Χαλκιδάρα βάλε ένα γκολ, αλλά ο εθνικός είναι αυτός που σκοράρισε. Παίκτες του εθνικού ήταν αυτοί που έκαναν τον γκολ. Ο Γκούμας θα περάσει μέσα από δύο, θα βγάλει την παλιά, εκεί όμως που ο Μπάλαϊτς είναι καλά φυλαγμένος από τον αντίπαλό του. Οφσάιτ εδώ, αλλά νομίζω προσωπικά πιστεύω ότι ήταν οφσάιτ, εν πάση περιπτώσει. Από τον Μπακαγιώκο ποτέ δεν πήρε διαφορετική τροχιά η μπάλα. Να, έκανε λάθος κοντρόλ, βγήκε η μπάλα. Το λάθος κοντρόλ εκεί από το Γιάννη τον Γκούμα. Καλή προσπάθεια, καλή φάση, αλλά μέχρι εκεί όμως. Γιατί από το καλό υπάρχει το καλύτερο που είναι το γκολ, κάτι που δεν ήρθε. Και βέβαια αυτό είναι που γράφει κάποιες φάσεις που στη διάρκεια ενός παιχνιδιού μπορεί να συμβούν κανένα δεκαπενταριά. Αλλά εάν δεν μετουσιωθούν σε γκολ, δεν τους γράφει ιστορία. Φάουλ εδώ. Ο Τσούκλης ζητάει το φάουλ για τον εαυτό του. Ο κύριος Γκόλιας όμως θα δώσει το φάουλ για τον εθνικό και πιο συγκεκριμένα για το Σταρατάκι. Ζαβάτσκι θα πάρει το φάουλ. Φωνάζουν εθνικό στο Μάνι, δεν ακούω πουθενά. Το Μάνι τι έγινε, αφού Μάνι είναι η ομάδα, αφού σαν Μάνι ανέβασε και τον εθνικό πιο πάνω. Είναι φάουλ τώρα εδώ, βεβαίως είναι φάουλ από το Μπασόβ. Για μια ακόμα φορά θα χάσει τη μονομαχία στον αέρα ο Μπακαγιώκο. Υπάρχει πολύ πιτσιρικάδα εκεί απέναντι στην εξέδρα της Χαλκίδας. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι μικροί και φωνάζουν και δίνουν κάποια ζωντάνια έτσι. Προσπαθούν να παροτρύνουν τους παίκτες. Της Χαλκίδας βεβαίως. Θωμόπουλος που καθυστερεί, αλλά ευκεί όμως οι αμυντικοί της Χαλκίδας θα διώξουν καθώς πέρασε η μπάλα στην καρδιά της άμυνα της Χαλκίδας. Βγαίνει ο Μπόλμπας εδώ, θα μαζέψει. Γούναρης θα κατεβάσει για τον Μπάλαϊτς, ο Μπάλαϊτς για τον Ζαβάτσκι, το φάουλ στη συνέχεια πάνω στο Γκούμα. Εδώ πρέπει να τρέξει ο Μπά. Ο Μπόκαρης σε δεύτερο χρόνο προσπάθησε να κόψει την μπάλα. Ήρθε ο Γκούναρης όμως και έδειξε όπως όπως. Σέντρα στην περιοχή. Πάλι εκεί κερδισμένη κεφαλιά από τους φιλοξενούμενους. Κερδίζουν τις περισσότερες φάσεις μέσα στην περιοχή της Χαλκίδας. Και κυρίως ο Νταμιάνο που έρχεται από πίσω και κάνει τη ζημιά. Είναι ο σκόρερ εξάρου του μοναδικού μέχρι στιγμής τέρματος που έχει σημειωθεί στο παιχνίδι.
Χαλκίδα, θα πρέπει να πούμε ότι όσες φορές φέτος βρέθηκε πίσω στο σκορ δεν κατάφερε να γυρίσει αποτέλεσμα. Να στο δεύτερο δοκάρι εκεί, πλάγια, το σουτ, η κόντρα, καλή φάση για την ομάδα της Χαλκίδας, αλλά εδώ πάλι ο εθνικός που πρέπει να επιτεθεί, Μπασόβ, την μπάλα πάει πλάγια, τρέχει ο Γούναρης, θα προλάβει, είναι και γρήγορος αλλά και πλησιάστερα στην μπάλα. Λέγαμε λοιπόν για την Χαλκίδα ότι όσες φορές έχει βρεθεί πίσω στο σκορ φέτος δεν έχει καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι, αντίθετα σε 6 περιπτώσεις όπου κατάφερε να προηγηθεί, ο αντίπαλος ήταν αυτός που γύρισε και πήρε το παιχνίδι τελικά. Ζαβάτσκι, Τσούκλης, Μπάλαϊτς, πλάγια, κάθετα η μπάλα για το Γκούμα. Ο Γκούμας προσπαθεί να αποφύγει και τα καταφέρνει και τον Τασίλβα. Βγαίνει ο Θωμόπουλος και απομακρύνει. Και έχουμε τον τραυματισμό του πορτιέρο της ομάδας του Εθνικού. Ο Νίκος Ογκουλής εκεί απέναντι φωνάζει, λέει στους παίκτες του, τους κατευθύνει, τους δίνει οδηγίες. Το παιχνίδι που διακόπτεται και που εσίως έχει φτάσει στο 24ο λεπτό με την ομάδα του Εθνικού από το 15, με τον γκολ του Νταμιάνο να προηγείται με 1-0. Ο Εθνικός που και σήμερα να πάρει το παιχνίδι θα θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει ή απλά θα τον διευκολύνει και η ισοπαλία στο παιχνίδι με τον Μεσσηνιακό την τελευταία αγωνιστική. Πάντως όπως και να έχει όμως η κατάσταση, η μπάλα πίσω στο μάτσε, ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον και αυτό που γίνεται στο Αγρίνιο μεταξύ του Πανετολικού και του Ατσαλένιου. Μπακαγιώκο πήρε την μπάλα, τώρα έσπρωξε δεν έσπρωξε, τον νόμο έβαλε, στον νόμο δεν είναι φάουλ, τέλος πάντων διαιτής μπορεί να είναι κάτι άλλο από αυτό που βλέπουμε εμείς, και αυτός είναι ο άρχοντας του αγώνα, σε εισαγωγικά ή όχι, τον δεχόμαστε ή τον απορρίπτουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Στρατάκης, το λάθος, το πλάγιο για την Χαλκίδα. Γουλέτας, Τσούκλης, Γουλέτας. Φάουλ. Φαίνεται για το διαιτή μαρκαρίσματα στον νόμο δεν υπάρχουν, γιατί αυτό του δείχνει και ο παίκτης του Εθνικού τώρα, ότι στον νόμο μαρκάρισα. Γκούμας θέλει να γυρίσει, θα τα καταφέρει μέχρι εκεί όμως. Να η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Χαλκίδας και αυτή. Έχει κάνει 3-4 καλές περιπτώσεις η ομάδα της Χαλκίδας μέσα στην περιοχή του Θωμόπουλου, όμως προσπάθεια δεν έχει τελεσφορήσει. Καθαρίζοντα Σίλβα εκεί αρκετές φάσεις, φάουλ εντωμεταξύ εδώ. Απευθείας το σου την μπάλα έξω. Συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πού άλλο. Στο νοσοκομείο. Υπάρχει στο νοσοκομείο καλύτερα.
έκανε το εξής. Πόσα λεπτά. Έκοβε το εξής. Διάβαζε το χαρτί και έβαζε το χαρτί και κάτω. Στο αντίγραφο. Έγραφε. 1500 ευρώ. Έβαζε το χαρτί, έδινε την απόδειξη. Δεν έκανε τίποτα. Και το έκανε 3. 15. Κριζανόφσκι. Θα αλλάξει την μπάλα με το Ζαβάτσκι. Κριζανόφσκι βγάζει την παλιά για τον Μπακαγιώκο. Ταγκίνι. Εκεί που και πάλι παίκτες του Εθνικού θα βρεθούν στην μπάλα. Τσούκλης. Οφσάιντ τον Μπάλαετς. Θα τον υποδείξει ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Στάθης από την Καρδίζα. Άλλος βοηθός εκεί απέναντι, ο πρώτος είναι από τη Θεσσαλία, Θεσσαλός, Αθηναίος, Αθηναίος στο επίθετο. Καταγωγή του από τη Θεσσαλία, τώρα που ακριβώς. Γκούμας. Μάχεται με το Βουμπούλι, Ζαβάτσκι. Γούναρης, Τσούκλης φάουλ, κρατάει μπάλα στην κατοχή του, οπότε εδώ μπάλα η τσακάνη της έδρας, στο δεύτερο δοκάρι και πάλι χωρίς κίνδυνο, ο Νταμιάνο θα ελέγξει. Το εθνικό σου που παίζει προσεκτικά τώρα, offside. Ο εθνικός που παίζει πιο προσεκτικά λοιπόν, η Χαλκίδα που ξεκίνησε μετά τον γκολ που δέχτηκε να παίζει περισσότερο επιθετικά, δεν έχει επιλογή πια να κρατήσει αποτέλεσμα. Ο Γουλέτας με τον Νταμιάνο, ο Νταμιάνο εκερδίσει τη μάχη, ο Τσούκλης θα πατήσει, θα βγάλει αριστερά τον Μπάλαετς, ο Κροάτης κάνει το σουτ, την μπάλα κοτράρει. Γούναρης, Μπακαγιώκο, ελίσσεται, κάνει το σούτ απευθείας, έφυγε έξω η μπάλα, χτυπιέται εκεί ο Ουμάρ, χαμένη ευκαιρία για την ομάδα της Χαλκίδας, στο 30 λεπτό η φάση αυτή. Μια ακόμα καλή στιγμή, καλή φάση για τη Χαλκίδα. Εδώ πήγε να την ολοκληρώσει ο Μαλέζος. Την μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Θωμόπουλου. Πούλιος. Γκούμας. Βγάζει για τον Μπακαγιώκο. Η μπάλα πίσω. Ζαβάτσκι. Ριζανόφσκι. Για τον Γκούμα μέσα στην περιοχή. Προσεκτικό το μαρκάρισμα του Ντασίλβα. Να μην υπο... και πάλι για μια ακόμα φορά. Αυτές οι πλάγιες μπαλιές προς το κέντρο της άμυνας του Εθνικού δεν έχουν περάσει μέχρι τώρα, σε καμία των περιπτώσεων. Μπακαγιώκο. Οι αμυντικοί της Χαλκίδας θα αλλάξουν την μπάλα, θα κρατήσουν την κατοχή. Ο Καραμαλίκης είναι αυτός που είχε σκοράρει 2 φορές στο παιχνίδι του πρώτου γύρου που είχε γίνει στη Ριζούπολη στο 4-1 υπέρ του Εθνικού. Να τώρα εδώ ο Ζαβάτσκι θα μπει μέσα στην περιοχή. Τριπλάρει, τι θα κάνει σέντρα. Κάνει τρίπλα, βγάζει, η μπάλα χτυπάει μένα, αλλά εκεί. Δεν μπορεί να είναι πέναλτι τώρα αυτή η φάση βέβαια. Κολλημένο το χέρι απάνω του παίκτη, η μπάλα πλάγια δεν υπάρχει, να ο Γουλέτας. Χαλκίδα που πιέζει, πολύ δυνατή η μπαλιά, τρέχει να προλάβει ο Μπάλαετς, κάνει τη σέντρα, η μπάλα στα χέρια του Δωμόπουλου. Λοιπόν, θυμίσουμε έτσι μια και το αναφέραμε, το παιχνίδι του πρώτου γύρου που είχε γίνει στη Ριζούπολη και ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα της Χαλκίδας, βαριά ήττα,
τα τέσσερα γκολ που σε μπάλα γκολ βασικά τις προσκλήσεις απογοήτευσαν την ομάδα. Φεύγει ο Γκούμας με τον Ντασίλβα, εκεί ο Ντασίλβα πάλι θα κερδίσει, ο Γκούμας βάζει το κεφάλι, κερδίζει, θα βγάλει την μπάλα, το στήθος, με το στήθος ο Βιδάλης στο Θωμόπουλο. Νταμιάνο. Τη σέντρα θα περάσει, όχι offside εδώ μεταξύ. Οι φιλάθλοι της Χαλκίδας δεν έχουν σταματήσει λεπτό να ενθαρρύνουν την ομάδα τους, να την παροτρύνουν, να φτάσει σε ένα γκολ. Με το Χαλκιδάρα βάλε ένα γκολ, το γκολ όμως είναι γνωστό. Από το 15 το έχει πετύχει η ομάδα του Εθνικού. Ζαβάτσκι προσποίηση, θα γυρίσει πίσω στον Γκριζανόφσκι, στον συμπατριώτη του. Γούναρης. Ο Γούναρης έχει τον Μπάλατζ δίπλα του. Σε αυτόν θα καταλήξει μπάλα. Ακόμα πιο πίσω ο Γκριζανόφσκι. Ο Μπάλατζ τρέχει, θα προλάβει. Εδώ, offside εδώ τώρα. Εδώ, μα... Μάλλον ο βοηθός ήταν σε διαφορετική γωνία από αυτή που έπρεπε να βρίσκεται. Επιτρέψε μου να εκφράζω άποψη. Δεν ήταν στην ευθεία του τελευταίου αμυντικού, του Εθνικού. Οπότε κάπου κάτι στραβό είδε εκεί. Να η Χαλκίδα. Ο Γκούμας που θα χάσει εδώ μεταξύ, κόντρα από τον Μπακαγιώκο. Να ο Γκούμας σε καλό σημείο προσπαθεί. Να ο Μπακαγιώκο. Γιατί ρε Γιάννη, για μια ακόμα φορά ο Γκούμας απογοητεύει. Για μια ακόμα φορά ο Γκούμας κάνει το κάτι παραπάνω. Τι μπορούσε να κάνει εκεί τώρα? Μπορούσε να κάνει το σουτ. Του δόθηκε η ευκαιρία, είχε οπτικό πεδίο. Μπορούσε να κάνει το σουτ και ό,τι αυτή η φάση μπορούσε να προκύψει. Τελικά το σουτ δεν έγινε. Έκανε μια τρίπλα, μια δεύτερη τρίπλα. Βγήκε στην μπάλα ο Μπακαγιώκο. Έκανε το σουτ απάνω στον Δωμόπουλο. Κρίμα για την ομάδα της Χαλκίδας. Έχει χάσει προπολού την επαφή με τα δίχτυα ο Γιάννης ο Γκούμας. Από τους κορυφαίους σκόρερ στην περσινή χρονιά. Και να τώρα εκεί πέπεσαν και κάποιες μπουνιές. Εκεί πρέπει να ήταν ο Βιδάλης, τώρα τι να πούμε εμείς, αλλά ήταν αυτός που χτύπησε και έστρωσε. Ποιος είναι ο Μπακαγιώκο? Όχι, ο Μπακαγιώκο είναι όρθιος. Για να δούμε. Ο Γκούμας όχι. Ο Βιδάλης ήταν αυτός που χτύπησε τον αμυντικό της Χαλκίδας. Η Χαλκίδα που έχει πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού εντωμεταξύ. Πιέζει. Η Χαλκίδα είναι σαφώς καλύτερη του Εθνικού. Μέχρι το 15 βέβαια ο Εθνικός είχε μια ελαφρά πρωτοβουλία. Όμως από εκεί πέρα η ομάδα της Χαλκίδας είναι που ανέβασε απόδοση, ανέβασε στροφές. Κάνει το κάτι παραπάνω. Εδώ τώρα θα έχουμε κάρτα, αλλά τι κάρτα θα έχουμε, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δείξει ο διαιτητής. Βάζει το χέρι στο τσεπάκι, πρέπει να είναι κίτρινη τώρα εδώ. Πρέπει να είναι κίτρινη κάρτα, αλλά σε ποιον όμως? Βάζει το χέρι στο τσεπάκι ο διαιτητής. Για να δούμε τι. Τελικά το μετανιώνει, το μετάνιωσε. Το μετάνιωσε. Τα πρώτα μπουκάλια έχουν αρχίσει να πέφτουν εντωμεταξύ. Οι πρώτες έτσι ζωηρές εκδηλώσεις, ένθεν κακήθεν. Ή μάλλον από πλευράς Εθνικού μόνο, να μην λέμε για... Να οι του Εθνικού, αυτούς που λέγαμε, δεν ξέρω αν είναι του Εθνικού ή αν είναι της Μάνης. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι του συνεχίζεται. Το φάουλ που είναι υπέρ του Εθνικού. Χρήστο, εκεί, σ' αυτούς. Είναι οι φίλαθλοι που ο Θεός να τους πει
τώρα αυτούς τους ανθρώπους εδώ που έχουν ανάψει την εξέδρα. Το τέλος του κοντινέρου σε αυτά όλα. Είναι μόνο οι φίλοι του Εθνικού, πρέπει να πούμε, οι οποίοι δημιουργούν αυτά που δημιουργούν, και όχι από πλευράς Χαλκίδας κάποιος, αφού είναι πολύ μακριά οι φίλοι της Χαλκίδας. Όλα αυτά από το 35 και μετά. Στο 38 αυτό που συμβαίνει τώρα. Εν τω μεταξύ έχουμε κίτρινη κάρτα. Ναι, στο Γκριζανόφσκι η κάρτα. Εκεί που έπρεπε να δείξει στην καλύτερη των περιπτώσεων κίτρινη στο Βιδάλι, για να μην πούμε κόκκινη οπωσδήποτε, ο κύριος Γκόλιας τελικά δείχνει κίτρινη κάρτα. Πάμε για τους παίκτης Χαλκίδας. Καινούργια διακοπή. Πάλι παίκτης Χαλκίδας βρέθηκε στο έδαφος. Ο Θανάσης ο Γούναρης τώρα εδώ εκεί κάτι λέει με το Σαρατάκι για τη φάση που προηγήθηκε. Ο Πετρόφ θα εκτελέσει το φάουλ. Ο διαιτητής λέει πού να στηθεί το τείχος. Τι γίνεται? Τώρα εκτελείται η μπάλα στο πρώτο δοκάρι εκεί όπου ο Μπακαγιώκο θα τοποθετεί και θα διώξει. Και όπως στη συνέχεια η μπάλα θα φύγει πλάγια. Αφού η αμυντική της ομάδας του Εθνικού κατάφερε να απομακρύνουν. Ο Ντόβας ήταν αυτός που απομάκρυνε. Να η Χαλκίδα με τον Ζαβάτσκι, Κριζανόφσκι, ο Γκούμας, η Σέντρα πάλι στα χέρια του Θωμόπουλου. Η πολύ καλή στιγμή, η πολύ μεγάλη στιγμή στο 37 για την ομάδα της Χαλκίδας στη φάση με τον Γκούμα. Πάλι παραγίνει ένταση στο γήπεδο της Χαλκίδας. Εκεί τα πράγματα έδειχναν να ηρεμούν. Ξανά έχουμε τα ίδια. Ενώ το παιχνίδι εξελίσσεται κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ που οι παίκτες της Χαλκίδας θα κόψουν και με το Τζούκλι. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε ότι αυτοί που μαλώνουν είναι μεταξύ τους του Εθνικού. Προφανώς είναι άλλοι της Μάνης και άλλοι είναι του... Δεν υπάρχουν Χαλκιδαίοι εκεί. Δεν υπάρχουν φύλαθοι της Χαλκίδας. Τώρα τι έχουν να χωρίσουν οι φύλαθοι του Εθνικού μεταξύ τους. Στον Γκριζανόφσκι, αυτό στην παλιά που δεν θα περάσει όμως, και να η ομάδα του Εθνικού και πάλι στην επίθεση και πάλι μπροστά η ομάδα του Εθνικού, εκεί όμως που η μπάλα δεν θα περάσει από τον Πετρόφα, που ο Θανάσης Γούναρης θα βρεθεί σε καλό σημείο και θα κόψει. Υπάρχει τραυματισμός εντωμεταξύ, ο Πετρόφ είναι στο έδαφος, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι. Για να δούμε τώρα τους παίκτες της Χαλκίδας πώς θα αντιδράσουν, αν θα εφαρμόσουν το fair play. Γιατί ο Βιδάλης έπιασε την μπάλα για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στο συμπαίκτη του, στον Πετρόφ που είναι τραυματίας. Λογικά θα πρέπει οι παίκτες της Χαλκίδας να διώξουν την μπάλα έξω. Έτσι πρέπει να κάνουν. Για να δούμε όμως εάν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί προς το παρόν έχουμε διακοπή.
στον Πασόβ ο τραυματισμός. Στο 42 του παιχνιδιού, 1-0 ο Εθνικός προηγείται από το 15 με το Νταμιάνο, σκόρερ. Ο παίκτης του Εθνικού που θα μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου. Έβγαλε κάρτα. Έβγαλε κάρτα στον αυτόν. Βέβαια, στο Βιδάλι κίτρινη κάρτα τώρα. Επαναλαμβάνω, θέλω να δω την αντίδραση της Χαλκίδας. Για να δούμε λοιπόν. Να, οι παίκτες της Χαλκίδας θα εκτελέσουν το φάουλ. Δεν θα εφαρμόσουν το fair play. Ο Τσούκλης εκτελεί. Μπάλα που δεν πέρασε όμως. Γούνερς πλάγια. Πάνω σε αντίπαλο. Και η ομάδα με τον Καραμαλίκη του Εθνικού που θα βγει στην κόντρα επίθεση. Ο Γούνερς που θα βάλει το σώμα του. Και θα υποχρεώσει τον αντιπαλό του να βγάλει την μπάλα εκτός τερέν, εκτός αγωνιστικού χώρου. Φάουλ, βεβαίως. Το φάουλ του Ζαβάτσκι. Αχρίαστο και ανόητο, επιτρέψτε μου να πω. Η μπάλα στην κατοχή του Πολωνού. Ναι, ποιος είναι. Σε καλό σημείο μπορούμε να πούμε ο Καλλιπολίτης αυτό το φάουλ που θα εκτελέσει. Εκτελείται. Εκεί ο Μπόκαρης θα βάλει το κεφάλι όμως θα κερδίσει. Οι παίκτες του Εθνικού που κερδίζουν. Μέσα στην περιοχή η σέντρα σε καλό σημείο. Το γύρισμα, το σου, την μπάλα στα χέρια του Μπόλβαση. Από προηγούμενη φάση, φάουλ στο οποίο έχει υποπέσει ο παίκτης του Εθνικού, ο Κουμπουλής. Καλό το σούτ, out από το Ζαβάτσκι. Χαλκίδα σαφώς καλύτερη από το 15 και μετά. Ο Εθνικός παίζει πιο προσεκτικά, παίζει μυαλωμένα. Θέλει να κερδίσει αυτό. Για να δούμε τώρα εδώ. Εκεί που προσπαθεί ο Γκούμας. Τελικά έχουμε το φάουλ που είναι εις βάρος της ομάδας της Χαλκίδας. Έλα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Για να δούμε τώρα. Να, εκεί με το Μπακαγιώκο, ο οποίος προσπάθησε να μπει στη φάση. Τι έχει ρε. Δεν μπορούμε να δούμε παιχνίδι τώρα γιατί μου μπλέξει με τρελούς πραγματικά. Είμαστε στο 46 και ο Εθνικός από το 15 προηγείται με 1-0. Τελευταία ισοπαλία.
Γιώκο από μακριά, εκεί που όμως δεν μπορεί να απειλήσει. Και το τέλος για το πρώτο ημίχρονο, με την ομάδα του Εθνικού να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το 1-0, με γκολ από το 15 του Νταμιάνο, Εθνικός που βεβαίως παίζει όπως πρέπει να παίξει για να πάρει αποτέλεσμα. Το γκολ είναι αυτό που του δίνει το βαθμολογικό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του Μεσσηνιακού, και αυτό είναι που μετράει. Ο Εθνικός που μπήκε αποφασισμένος στο παιχνίδι να το χτυπήσει ευθύς εξ αρχής, να προηγηθεί στο σκορ και με αυτό το σκορ να πηγαίνει στα αποδυτήρια. Κυρίες και κύριοι, σε 15 λεπτά και όλοι μαζί σας για το δεύτερο ημίχρονο. Φτάνει, Νίκο, φτάνει. Σήμερα Χρήστο. Δεύτερο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας και στον αγώνα της Χαλκίδας Λίλας με τον Εθνικό Μάνης. 1-0 από το πρώτο ημίχρονο και πιο συγκεκριμένα από το 15ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 1-0, είναι μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Νταμιάνο. Μετά το πρώτο σφύριγμα για το δεύτερο 45 λεπτό. Η Χαλκίδα που ανέλαβε τα ίνια του παιχνιδιού μετά το 15ο λεπτό, πίεσε, προσπάθησε, έκανε ευκαιρίες, όχι όμως από αυτές τις κραυγαλές, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε την κορυφαία με το Γιάννη τον Κούμα στο 37ο λεπτό, εκεί όπου κάτι παραπάνω μπορούσε να κάνει ο Γιάννη τον Κούμα, το οποίο όμως τελικά δεν έκανε, και που στην τελική προσπάθεια ο Ουμάρ Μπακαγιώκο έκανε το σουτ και έδειξε ο Θωμόπουλος, το πορτιέρο της ομάδας του Εθνικού. Ένα δεύτερο ημίχρονο που πιστεύουμε ότι θα μας επιφυλάξει συγκινήσεις μέσα από το γεγονός που προβλέπουμε να εξελιχθεί, ότι η Χαλκίδα θα πιέσει πια, παρότι αδιάφοροι βαθμολογικά, για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα, έστω και αν αυτό θα έχει μορφή της οπαλίας ή και ό,τι παραπάνω. Αλλαγές, να ρίξουμε μία ματιά για να δούμε. Για τη Χαλκίδα μία πρώτη ματιά δεν υπάρχει, φάουλ από τον Μπακαγιώκο εντωμεταξύ. Από πλευράς Χαλκίδας δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Από πλευράς Εθνικού, για να ρίξουμε μία ματιά, να δούμε γρήγορη ματιά. Και ο Εθνικός δεν έχει κάποια αλλαγή, άρα οι ομάδες συνεχίζουν. Η Χαλκίδα με τον Μπόλμπαση, τον Γουλέτα, τον Γούναρη, τον Μπούλιο, τον Μπόκαρη, τον Ζαβάτσκι, τον Γκριζανόφσκι, τον Μπάλαγη, τον Τζούκλι, τον Κούμα, τον Μπακαγιώκο. Η ομάδα του Εθνικού με τον Θωμόπουλο, τον Γκουμπούλι, τον Ντόβα, τον Βιδάλη, τον Δασίλβα, τον Καλυπολίτη, τον Μπάσο, τον Στρατάκη, τον Καραμαλίκη, τον Πετρόφ και τον Νταμιάνο. Όπως ξεκίνησαν λοιπόν, συνεχίζουν και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Ο Τσούκλης που προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του, τελικά θα πάρει το πλάγιο. Στο πλάγιο ποιος? Ο Γούναρης. Για τον Μπάλαης. Θα πάρει το κόρνερ ο Κροάτης, μέσος της ομάδας Χαλκίδας. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Χριζανόφσκι. Ο Μπακαγιώκου κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι, ζητάει μπάλα, όμως τώρα πια δεν νομίζω, ναι. Κάποιος θα πάρει κεφαλιά εκεί πέρα από τους πολύ ψηλούς αμυντικούς της ομάδας του Εθνικού. Ποιος? Ο Τσούκλης. Απογοητεύει τον κόσμο. Κάτι περισσότερο από σούτ ήταν η προσπάθεια. Μπάλα πολύ ψηλά. Ο Θωμόπουλος που θα απομακρύνει. Κουλέτας. Ο Γκούμας θα φύγει, αλλά θα αφήσει την μπάλα πίσω. Το πλάγιο είναι για τον Εθνικό. Offside, μπρος πίσω. Α,
αυτό δείχνει ο βοητός. Με τον Γιώργο το Λάμπρου να έχει σηκωθεί πάνω προς στιγμή να διαμαρτύρεται. Να μην έχει όμως, πιστεύω, δίκιο. Και αυτό στο Γούναρη. Ο Γούναρης δεν σιγουρεύει την παλιά του, κάνει την κόντρα, η προβολή και το φάουλ. Δασίλβα. Φωνάζουν οι φίλαθλοι του Εθνικού, ενθαρρύνουν την ομάδα τους, φωνάζουν της Χαλκίδας. Προσπαθούν να οδηγήσουν την ομάδα στο να φτάσει στην ισοπαλία τουλάχιστον. Τσούκλης δεν σιγουρεύει την παλιά του, διεκδικήσιμη είναι. Κερδίζεται όμως από τους παίκτες της Χαλκίδας. Ευνοούν οι κόντρες τους μέσους της ευγενικής ομάδας. Αλλαγή παιχνιδιού, Γούναρης. Μπακαγιώκο που έχει έρθει πλάγια. Ο Γούναρης προσποιείται. Μπάλαϊτς. Και πάλι αλλαγή παιχνιδιού. Ο Γουλέτας. Πάνω στον αντίπαλο η μπάλα. Παίρνει το πλάγιο. Να η ομάδα του Εθνικού και πάλι στην κόντρα επίθεση. Εδώ τώρα το μαρκάρισμα που γίνεται. Για να δούμε. Πέφτει ο Καραμαλίκης και παίρνει το φάουλ. Και κάρτα τώρα, όχι βέβαια, στον Μπούλιο. Κάρτα στον Μπούλιο. Έχει τριγνήσει τη μισή Χαλκίδα τώρα πια. Τρεις παίκτες Χαλκίδας έχουν δει την κίτρινη κάρτα. Είναι ο Ζαβάτσκι, είναι ο Κριζανόφσκι, είναι ο Μπούλιος. Ο Βιδάλης για την ομάδα του Εθνικού, σε εκείνο το πιάσιμο της μπάλας με το χέρι, στο πρώτο ημίχρονο. Σε καλή θέση για την ομάδα του Εθνικού το φάουλ με τον Καλλιπολίτη. Αυτός θα εκτελέσει, για να δούμε. Ή θα πει στον Πετρό. Ο Κριζανόφσκι και ο Θανάσης ο Γούναρης στο τείχος. Για να δούμε πότε θα ζητήσει ο διαιτητής να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πάλι περίμενε. Τι γίνεται, γιατί περίμενε, τι θα γίνει. Α, έχουμε αλλαγή. Έχουμε αλλαγή, φεύγει ο Στρατάκης. Φεύγει ο Στρατάκης και να δούμε ποιος, αφού πρώτα εκτελείται το φάουλ, εκτελείται στο πρώτο δοκάρι εκεί, μπλοκάρει ο Κόλμπασης. Πώς μπήκε, να το δούμε. Ο Βλάσο Μπόκαρης είναι αυτός που ελέγχει την μπάλα. Πάρε με το βράδυ, ναι. Έλα, φιλιά, φιλιά. Το πλάγιο είναι Χαλκίδα. Την μπάλα που βγήκε το μεταξύ. Ο Παπαναγιώτου στη θέση του Στρατάκη. 7 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 52 δηλαδή. Κουμπούλης στην επαναφορά, ο Μπάλαϊτς κάνει την προβολή, μπάλα πλάγια. Let's go.
εκεί θέλω να σε δω εθνικά, άρα όλα φωνάζουν οι του εθνικού. Δεν υπάρχει offside, αλλά σηκώνει ο βοηθός όμως. Η Χαλκίδα που στον άξονα της εστίας του Δημόπουλου, όπως και σε πολλά προηγούμενα παιχνίδια, δεν μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρία. Θέλει να μπει στην περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα δεύτερο δοκάρι, εκεί όμως θα κόψουν παίκτες της Χαλκίδας. Ο Γκούμας κερδίζει την μπάλα, κρατάει, έχει τον έλεγχο, τη βγάζει απέναντι στον Μπακαγιώκο. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα κοντράρει, ούτως ή άλλως δεν ήταν καλό το σουτ. Γουλέτας θα αλλάξει την μπάλα με τον Ζαβάτσκι. Τελικά βγάζει στον Μπάλαϊς. Μπάλαϊς κρατάει, κάνει την τρίπλα στον αντίπαλό του. Μέχρι εκεί όμως πιο καλά τοποθετημένος ο αντίπαλός του θα του πάρει την μπάλα και είναι ο Κουμπούλης πιο συγκεκριμένα. Έχουμε και το φάουλ στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν περνάει μέσα το Χαλκιδάρα ολέ, αλλά οι φίλοι της Χαλκίδας που δεν έχουν σταματήσει, παρότι η ομάδα τους είναι πίσω στο σκορ, να την ενισχύουν. Είναι εκείνο το γκολ όμως του Νταμιάνου στο 15, που έχει φέρει την ομάδα του Πειραιά, την ομάδα της Μάνης, να είναι μπροστά στο σκορ. Έχουν γεμίσει τη μισή εξέδρα οι φίλοι του Εθνικού, την ανατολική πλευρά, ενώ η δυτική ανήκει στους Χαλκιδαίους. Έγινε προσπάθεια από την αστυνομική διεύθυνση εδώ της Εύβοιας να υπάρξει ένα κενό μέρος, ένας κενός χώρος, να μην υπάρχει δηλαδή επαφή μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Όμως ούτως ή άλλως υπάρχει διαχωριστική ζώνη, είναι αυτή των επισήμων, σε εισαγωγικά ή όχι, και ο Θεός να την πει έτσι ζώνη επισήμων, ή αν θέλετε να τα πει επίσημα κάποιος, και κυρίως τα δημοσιογραφικά θεωρία. Οπότε δεν υπήρχε κίνδυνος άμεσης επαφής των φίλων των δύο ομάδων. Το παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και σε αυτά τα 10 λεπτά που έχουμε διανύσει, 12 τώρα, δεν είναι και το καλύτερο. Σαφώς καλύτερη εικόνα είχε το πρώτο 45 λεπτό. Ένα παιχνίδι χωρίς ποιότητα στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ζαβάτσκι θέλει να μπει στην περιοχή, πλαγιοκοπεί, κάνει την παλιά κόρνερ τελικά. Γρήγορα και πλασαριστά ο Γουλέτας, ο Τσούκλης. Το παιχνίδι θα διακοπεί τώρα πια, γιατί υπάρχει τραυματισμός. Είναι ο Γουλέτας που είναι στο χόρτο, είναι στο έδαφος. Ούτως ή άλλως όμως το παιχνίδι διακόπτεται, γιατί η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πλάγι out και είναι υπέρ της Χαλκίδας. Ο Γουλέτας θα σηκωθεί και θα εκτελέσει και το πλάγιο για τον Γκριζανόφσκι, που θα πάρει και το φάουλ. Thank you.
Ο Τσούκλης. Ή μάλλον, όχι, δεν είναι ο Τσούκλης, είναι ο... Το μπάλα έτσι. Τι είχαμε εκεί τώρα, πάλι διακοπή, πάλι χτύπησε κάποιος κάποιον. Παίχτης του Εθνικού πάντως είναι αυτή τη φορά που είναι στο έδαφος. Το παιχνίδι έχει διακοπή τώρα. Τι θα έχουμε κίτρινες τώρα, σε ποιον θα έχουμε κίτρινες. Βλέπω μπλοκάκια εκεί. Σε παίκτη του Εθνικού. Ναι, σε παίκτη του Εθνικού που είναι, στο, που είναι ναι, για θέατρο προφανώς. Ή όχι. Για να δούμε. Τι θέατρο τώρα. Η κάρτα είναι στο χέρι του διαιτητή πάντως. Το παιχνίδι, αν τη χρεωθεί ο αμυντικός στην κάρτα, που σημαίνει φάουλ δηλαδή, είχε διακοπή. Οπότε εκεί μένει η ιστορία. Κίτρινη για θέατρο. Στο... στο Μπακαγιώκος. Όλες ποιες ήταν, ε? Και στο Μπακαγιώκο, στον Μπασόφ. Και στο Μπακαγιώκο. Από μια κίτρινη ο καθένας. Και το φάουλ για τη Χαλκίδα. Δοκάρι, πάνω από τα δοκάρια, όχι δοκάρι ακριβώς, πάνω από τα δοκάρια. Έξυπνο το σούτ, έξυπνη εκτέλεση. Η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, το οριζόντιο. Η φάση αυτή στο 20, στο 15, στο 60, στο 61. Ο Κροάτης που δεν παίρνει χαμπάρι από τέτοια. Είδατε με ποιο τρόπο αντέδρασε. Σιωπή τους είπε, όμως η σιωπή σαφώς και δεν πρέπει να είναι για τους εθνικούς, αφού είναι μπροστά στο σκορ. Μέσα δύο εκεί ο Γιάννης ο Γκούμας από τον Παπαπαναγιώτου και τον Βιδάλη. Έξι
σηκώσει σημαία για offside τον Νταμιάνο, ο βοηθός. Και στη θέση του Βακουφάρης στο 65. Ένας μέσος εκτός αγώνα, ένας επιθετικός στο παιχνίδι. Ακόμα ένας ακόμα επιθετικός. Με τρεις επιθετικούς δηλαδή η Χαλκίδα. 4-3-3 τώρα πια. Δεν σιγουρεύει την παλιά του Μπακαγιώκο, αλλά τον ευνοεί στη συνέχεια η εξέλιξη της φάσης. Πάντως κάτι διαφορετικό από αυτό που τελικά έκανε ο Τσούκλης, ήθελε να κάνει. Βγήκε ο Βακουφάρης, ο Λαζάρου, το 99. Ο Λαζάρου, ναι, ευχαριστώ. Ο Λαζάρου, λοιπόν, ναι. Η ουσία είναι πάντως ότι ένας επιθετικός μπήκε ακόμα στο παιχνίδι. Λαζάρου, ναι. Λαζάρου που ήρθε την περίοδο των μεταγραφών του Ιανουαρίου στη Χαλκίδα ως σκόρερ, αλλά ακόμα δεν έχει εντύπωση είναι το γκολ από την ομάδα της Φιλής στο Θρασίβουλο. Εδώ ο Γουλέτας που θέλει να βγει θα κάνει τη σέντρα, θα μαζέψει ο Οθωμόπουλος χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν έχουν γίνει οι απειλητικοί παίκτες της Χαλκίδας, πρέπει να το πούμε, να το τονίσουμε. Έχει βγει πλάγια και είναι για την Χαλκίδα με το Γκώστα, το Κουλέτα, να επαναφέρει. Δεν θα φτάσει ποτέ η μπαλιά, η μπάλα όμως στο Τζούκλι. Πάντως πρέπει να πούμε ότι πέρα από εκείνη τη μικροένταση στο πρώτο ημίχρονο, από εκεί και πέρα τα πράγματα βαίνουν ομαλά. Ο Εθνικός είναι μπροστά στο σκορ, δεν φωνάζει, οι φίλαθλοι φωνάζουν. Ο διαιτητής δεν κάνει λάθη, δεν φαλτσοστηρίζει. Οι Χαλκιδαίοι από εκεί φίλαθλοι μέσα σε νόμιμα πλαίσια προσπαθούν να φέρουν την ομάδα τους, είπε τίποτα περισσότερο. Οπότε οι Κασάνδρες κατά το μάλλον και ή τον διαψεύδονται. Gracias.
μπάλα στη συνέχεια ο Κουμπούλης. Η μπάλα θα πάει πλάγια. Το γέμισμα. Ένα σφύριγμα που το πήρε η ομάδα του Εθνικού και το καταλογίζει ο διαιτητής από τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων του Εθνικού. Αμέ είναι σημαντικός παράγοντας η φωνή του φιλάθλου. Ο Τσούκλης λοιπόν κίτρινη. Θεωρώντας, χωρίς να βλέπει ο διαιτητής, γιατί είχε την πλάτη του Τσούκλη, ότι ο Τσούκλης κατέβασε την μπάλα, κοντρολάρισε με το χέρι. Οι φωνές όμως των φιλάθλων του Εθνικού τον οδήγησαν σε μια απόφαση που ο Τσούκλης την αμφισβήτησε και στην εξέλιξη της φάσης ο Μπόλμπας είναι αυτός που θα μαζεύσει με τον Λαζάρο, με το Θακουνάκι να πατάει πίσω για τον Τσούκλη. Γκούμας, παλιά κάθετη, ο Λαζάρο θέλει να μπει μέσα στην περιοχή του Εθνικού. Ο Κουμπούλης με προβολή θα πετάξει μπάλα έξω. Μπακαγιώκο βγάζει τη σέντρα, πήδηξε εκεί ο Μπάλαϊτς, όχι όμως τόσο ψηλά ώστε να φτάσει την μπάλα. Πούλιος δεν νομίζω ότι θα προλάβει, είναι πολύ δυνατή η παλιά για να προλάβει ο Γουλέτας. Ο Ματζουράνης που εξακολουθεί να φωνάζει. Εθνικάρα, ο Εθνικάρας, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, πασίγνωστος. Σημαντική μορφή στον χώρο του ποδοσφαίρου. Γουλέτας. Το παιχνίδι δεν έχει ρυθμό. Γι' αυτό και δεν βγαίνουν και φάσεις εξάλλου. Η Χαλκίδα έχει διάθεση, αλλά δεν έχει τον τρόπο. Ο Εθνικός όμως, που καλά οργανωμένος θα μετώπισε, δεν τον ενδιαφέρει πια να είναι μπροστά. Δεν ζητά τον γκολ. Το έχει ήδη πετύχει από το 15. Και ο Σκύρο Μελιμάτου έχει να μην δεχθεί γκολ τώρα από εδώ και πέρα. Εδώ ο Ζαβάτσκι προσπάθησε να πλαγιοκοπήσει, θα πάρει το κόρνερ. Και πάλι η μπάλα, καινούριο κόρνερ. Δεν έχει τον τρόπο η ομάδα της Χαλκίδας να φτιάξει ευκαιρία. Εδώ τώρα γιατί να Μπακαγιώκο, για να δούμε. Στο τσακ, δεύτερη προσπάθεια, η μπάλα που απομακρύνεται, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Χαλκίδα, η σημαντικότερη στο παιχνίδι για την ομάδα της Χαλκίδας. Στο σημείο αυτό και ενώ έχουμε καλύψει ήδη 30 λεπτά παιχνιδιού, 30 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα της Χαλκίδας έγινε επιτέλους για πρώτη φορά άκρος απειλητική. Πλησίασε τον γκολ, ένα γκολ που δεν ήρθε όμως. Καταγράφεται στον ενεργητικό των παικτών της ομάδας της Χαλκίδας η δημιουργία της συγκεκριμένης φάσης, εν πάση περιπτώσει. Εδώ που έσωσε ο Θωμόπουλος με τα πόδια, μπάλα σε βγάζει τη σέντρα. Εδώ η μπάλα είναι του τερματοφύλακα τώρα. Ο Μπακαγιώκο όμως που κέρδισε, αλλά δεν προσπάθησε να κάνει δεύτερη ενέργεια ο Ουμάρ, ο Μπακαγιώκο. Οπότε η μπάλα έμεινε στα χέρια του τερματοφύλακα Θωμόπουλου. Η Χαλκίδα που έχει βεβαίως την υπεροχή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά άκαρπη και χωρίς ουσία. Όμως η φάση που ένα λεπτό νωρίτερα έχει προηγηθεί είναι η κορυφαία στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους.
Η ομάδα του Εθνικού offside, offside. Προσπάθησε εδώ να βγει μπροστά, ήταν offside όμως. Ήταν offside. Πούλιος. Λαζάρο. Τσούκλης. Δεν πήρε το πλάγιο. Το πήρε τελικά. Έτσι δείχνει ο πρώτος βοηθός. Μπάλα που δεν περνάει και πώς θα περάσει. Όλος ο εθνικός συστημένος εκεί και να τώρα η κόντρα επίθεση με τον Μπασόφ. Γρήγορος, τον κυνηγάει ο Μπόκαρης. Αν μπούμε στην περιοχή, φάουλ, κάρτα τώρα εδώ. Εδώ βεβαίως θα είναι κάρτα, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να την γλιτώσει ο Μπόκαρης. Άλλη μια κάρτα κίτρινη, 1, 2, 3, 4, 5, 6 κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Χαλκίδας. Αν εξαιρέσουμε την κάρτα στο Τζούκλι, όλες οι άλλες σαφώς και ήταν δικαιολογημένες. Και σε καλό σημείο για τον εθνικό, ο οποίος μπορεί να απειλήσει από το σημείο που βρίσκεται. Ο Πετρόφ εκτελεί την μπάλα που πέρασε, οι παίκτες της Χαλκίδας οι αμυντικοί που απομακρύνουν. Όπως ο Γούναρης στην απομάκρυνση της μπάλας, η μπάλα όμως που είναι στην κατοχή των παίκτων του Εθνικού, με τον Νταμιάνο να προσπαθεί να ελιχθεί, να βγάλει τελικά την μπάλα πλάγια, να γίνεται η σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Δεύτερο γκολ για την ομάδα με τον Πετρόφ, λοιπόν, το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Εθνικού. Ο Μπασκόφ με κοντινή κεφαλιά, και ενώ η άμυνα της Χαλκίδας βρέθηκε σε πήρε από διοργάνωση, με κεφαλιά ανενόχλητος έκανε το σκορ 2-0 για την ομάδα του Εθνικού. Να λοιπόν ο Μπασόβ, που στη μία και μοναδική επιθετική προσπάθεια, ολοκληρωμένη εν τέλει όπως εξελίχθηκε η φάση για τον Εθνικό στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι καταφέρουν να αυξήσουν τα τερματά τους, να τα κάνουν 2 και να έχουν βάλει υποθήκη πια για επικράτηση και για την κατάκτηση του τριπόντου. Μπακαγιόκο που κερδίζει το Θωμόπουλο. Γυρίζει προς την άλλη μεριά. Από τον γκολ, ναι, είναι από τον γκολ. Είναι από τον γκολ, 1-2 τελικά. Να λοιπόν που πολύ σύντομα η ομάδα της Χαλκίδας του Παπαπαναγιώτου. Ο Παπαναγιώτου τελικά ήταν. Ο Παπαναγιώτου λοιπόν που έστειλε την μπάλα. Το γύρισμα του Μπακαγιόκο. 1-2 λοιπόν. 1-2. Αμέσως μετά το δεύτερο γκολ της ομάδας του Εθνικού. Έρχεται το γκολ για τη Χαλκίδα και καινούριο ενδιαφέρον πια στο παιχνίδι. 1-2 λοιπόν αμέσως. Μπορεί να έμεινε προς στιγμή 2 γκολ πίσω, αλλά το παιχνίδι αποκτά καινούριο ενδιαφέρον πια, αφού είχαμε το αυτογκολ του Παπαναγιώτου και το σκορ έχει πάει στο 1-2, οπότε τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μια και η Χαλκίδα είναι μέσα στο παιχνίδι, και εκεί που πήγαμε να πούμε ότι πατάει γερά η ομάδα του Εθνικού απάνω στο διπλό, απάνω στο τρίποντο. Και να με το Τζούκλι λοιπόν μέσα στην περιοχή, η προσποίηση, η παλιά που δεν θα βγει γιατί κάποιος ήταν offside εκεί. Ο Λαζάρου ήταν σε θέση offside, οπότε ο Τζούκλις καθυστέρησε. Πολύ όρθιος φωνάζει, όπως κάνει και ο Λάβρου. Σπρόξιμο εκεί, παίζεται λέει ο διαιτητής απάνω στο Λαζάρου. Thank you.
κερδίσω. Σκόρ του δεύτερου τέρματος της ομάδας του Εθνικού. Φάουλ. Αλλά πλάγιο δίνει ο διαιτητής. Χωρίς ο βοηθός, ζητώ συγγνώμη, υποδεικνύει πλάγιο. Τέλος του παιχνιδιού με το δικό μας χρονόμετρο. Ο Γούναρης στο Λαζάρου. Μπακαγιώκο. Η μπάλα πίσω στον Γκούμα. Ο Γκούμας ψάχνει να βρει πόδι. Κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Καλή ευκαιρία, καλή στιγμή για την ομάδα του Γιάννη τον Γκούμα. Για την ομάδα της Χαλκίδας, για τον Γιάννη τον Γκούμα. Πες μου, Χριστέ. Χριστέ. Εδώ μεταξύ του Μπασόφ και αιτία για να διακοπεί το παιχνίδι. Ετοιμάζεται αλλαγή, θα φύγει από το παιχνίδι ο Μπασόφ. Για να δούμε ποιος θα μπει στη θέση του, ποιος θα τον αντικαταστήσει. Με το νούμερο 5 ο Τζίμας. Στο 83. Η δεύτερη αλλαγή του Νίκου του Κουλή. Να θυμίσουμε ότι μία αλλαγή έχει κάνει και ο Γιώργος Ολάμπρου. Το σκορ είναι 1-2 με τον Εθνικό πάντως να έχει πετύχει 3 γκολ. Να πάει πίσω η μπάλα, λέει ο διαιτητής. Σχολαστικός. Λάθος η παλιά του Τσούκλη. Ο Γούναρης θα μαρκάρει εκεί για να μην θα κερδίσει από τον ποιος ήταν εκεί με τον Ουμίου, ο Νταμιάνο. Ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα, θα την πατήσει, θα την κρατήσει στον ελεγχό του. Να η σέντρα σε καλό σημείο. Κόρνερ. Η Χαλκίδα που πολιορκεί. Ασφαλώς και έχοντας ανεβάσει στροφές έχει κλείσει τον Εθνικό στα καρέ του. Είναι αυτή που έχει πάρει το πάνω χέρι στον αγωνιστικό ρυθμό του παιχνιδιού και αν θέλετε τον έχει επιβάλει. Ο Εθνικός που απλά αμήνεται. Κεφαλιά δοκάρι! Αλλά επιθετικό φάουλ προηγουμένως. Μπάλα έτσι θα υπάρχει σφύριγμα την κόρια για επιθετικό φάουλ. Από το Λαζάρου η κεφαλιά. Κεφαλιά από το Λαζάρου αλλά έχει στηριχτεί επιθετικό φάουλ. Εν πάση περιπτώσει λίγη σημασία έχει τώρα. Η φάση που είχε τελειώσει πριν η μπάλα πάει στο δοκάρι. Να και ο κύριος Γκόλιας. Είχε αποφασίσει τη διακοπή της φάσης. Πλάγια η μπάλα. Μπροστά από το Λαζάρου. Ο Παπαγιώτου. Αλλαγή για τη Χαλκίδα. Ο Μπάλαγης θα φύγει από το παιχνίδι. Και στη θέση του Ηλίας ο Παπαϊωάννου. Ακόμα ένας μέσος φεύγει από το παιχνίδι και ακόμα ένας επιθετικός στον αγώνα. Ο Ηλίας ο Παπαϊωάννου, ο αρτακιανός επιθετικός της ομάδας της Χαλκίδας. Στο 85. Μπόκαρης.
παίχτες της ομάδας του Εθνικού θα κόψουν εκεί. Τα Σίλβα θέλουν να βγουν μπροστά. Πετρόφ. Προσπαθεί εκεί ο Καραμαλίκης. Οι παίχτες Καλτίδας θα αντιδράσουν σωστά. Ο Παπαϊωάννου, που πριν από λίγο μπήκε στο παιχνίδι. Μπακαγιώκο, Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου πατάει. Θα πάρει και το φάουλ. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Νομίζω ότι ήταν φάουλ όμως εδώ. Εντάξει, τώρα offside, offside, offside. Offside ο Καλαμαλίκης. Θέλουμε 3 λεπτά με το δικό μας το χρονόμετρο εδώ, γιατί ο διαιτητής έχει διαφορετικό χρονόμετρο στο χέρι του. Ζαβάτσκι. Γούναρης. Γούναρης θα πάρει φάουλ από τον Νταμιάνο. Αλλαγή για τον Εθνικό Τρίτη, για τη Χαλκίδα, ο Τσούκλης φεύγει. Και ο Βακουφάρης, άλλος ένας επιθετικός, γέμισε η ομάδα επιθετικούς τώρα. Στο 88. Όλα για όλα προφανώς. Ο Βακουφάρης στο παιχνίδι. Και για τον Εθνικό. Ο Ντόβας θα φύγει από το παιχνίδι. Και ο Καραδέμετρος στο παιχνίδι. Το γέμισμα εκεί που θα βγει ο Θωμόπουλος και θα μαζέψει. Ένα λεπτό πριν από το 90, καθώς βρισκόμαστε, η ομάδα της Χαλκίδας είναι εμφανές όταν παίζει όλα για όλα. Έχει αδειάσει όλο το κέντρο της ομάδας. Τώρα μόνο εκεί ο Τσαβάτσκι θα μαρκάρει. Η παλιά που θα πάει πλάγια για το Βακουφάρι. Προς πρόξιμο εκεί παίζεται όμως. Εκεί παίζεται, λέει. Δεν υπάρχει παράβαση κατά τον κύριο Γκόλια. Υπάρχει τραυματισμός ποδοσφαιριστή. Είναι ο Νταμιάνο. Υπερένταση. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι εδώ μεταξύ. Είμαστε ακριβώς στο 90 τώρα πια. Αστέρας Ιωλικός Μυτιλίνης 1-0. Ο Αστέρας που είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, οδεύει ολοταχώς για τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Και όπως έδειξε το δεύτερο γύρο, παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν έχει δείξει ο τέταρτος καθυστέρηση, δεν του έχει υποδείξει δηλαδή ο διαιτητής για να σηκώσει το ταμπελάκι του. Ο Βακουφάρης στην πρώτη επαφή με την μπάλα, ή μάλλον στη δεύτερη, γιατί η πρώτη ήταν όταν ζήτησε πέναλτι. Εδώ τώρα δεν υπάρχει τίποτα και έφυγε η μπάλα έξω και είναι για τον Εθνικό.
που θα ροκανίσει και τον χρόνο εκεί ο Δωμόπουλος, καθώς είναι σαφές ότι θα καθυστερήσει να επαναφέρει την μπάλα, όσο εν πάση περιπτώσει δικαίωμα του δίνει ο κανονισμός. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Φάουλ βέβαια, φάουλ εις βάρος του εθνικού. Κράτησε την μπάλα με το χέρι ο Καλλιπολίτης. Θα κερδίσει το πλάγιο η Χαλκίδα. Ο Γουλέτας στην επαναφορά. Βακουφάρης παίζεται, λέει ο διαιτητής, αφήνοντας πλεονέκτημα. Μπάλα πίσω, Γουλέτας. Στις τελευταίες φάσεις. Βούτυρο στο ψωμί του Δωμόπουλου αυτές οι μπαλιές. Από το πρώτο ημίχρονο έτσι τουλάχιστον δείχνει κατάσταση ότι εξελίσσονται τέτοιου είδους φάσεις μέσα στην περιοχή. Νταμιάνο. Πετρόφ. Ανοίγει την μπάλα πλάγια. Η ομάδα του Εθνικού μπορεί να καθυστερήσει και το παιχνίδι τώρα εκεί που βρίσκεται, αλλά παρόλα αυτά θα επικηρυθεί η σέντρα. Ο Μπόλβασης θα μπλοκάρει. Με τα χέρια για τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου που πέφτει, φάουλ. Τώρα λίγη σημασία έχει το φάουλ του Καραμαλή και εδώ. Α, κίτρινη κάρτα, αυτό δεν ήταν καλό για αυτή. Για τον Εθνικό βέβαια. Μπόλβασης που έχει ανέβει και αυτός ψηλά, όπως ψηλά έχει ανέβει όλη η ομάδα και πιέζει. Το σουτ τι θα γίνει τώρα με το Γουλέτα εδώ. Δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside. Παπαϊωάννου στην κόντρα κόρνερ. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι, τέταρτο λεπτό στις καθυστερήσεις. Η προσποίηση. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία. Ο Θανάσης ο Γούναρης ήταν αυτός που έκανε το πλασέ. Τώρα εδώ το λάθος. Βέβαια. Είναι αποβολή τώρα. Τώρα έξω από την περιοχή χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος εκεί. Το πιθανότερο είναι ότι ο Μπόλβασης θα δει την κόκκινη κάρτα. Βέβαια, είναι κόκκινη, ναι. Είναι κόκκινη. Δεν υπήρχε συμπαίκτης του δίπλα που να μπορεί να καλύψει, οπότε θα βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ. Να λοιπόν ήρθε η αποβολή του Μπόλβαση στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Και με το Γιώργο το Λάμπρου να μην έχει πια περιθώρια να κάνει κάποια αλλαγή, αφού έχει πραγματοποιήσει και τις τρεις αλλαγές, και για να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση κάτω από τον κολπός της Χαλκίδας. Για να δούμε, περίπου στον κεντρικό άξονα της εστίας της Χαλκίδας το φάουλ αυτό. Να, και είναι τελικά ο Ζαβάτσκι που θα πάρει τη φανέλα του Μπόλβαση και θα κάτσει κάτω από τα δοκάρια της ομάδας της Χαλκίδας. Αποβολή λοιπόν και νομίζω δικαιολογημένη. Έχασε την μπάλα ο Μπόλβασης, εκεί ήθελε να κάνει το κάτι παραπάνω, του ξέφυγε, οπότε έβαλε το χέρι στη συνέχεια. Το είδε ο διαιτητής, δεν υπήρχε συμπαίκτης του δίπλα. Είπαμε σε προφανή θέση για γκολ θα βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής ομάδας του Εθνικού, άρα είναι περίπτωση επίδειξη κόκκινης κάρτας από τον διαιτητή. Ο Περκέ γένετο, ο Ζαβάτσκι. Ζαβάτσκι φόρεσε τη φανέλα του τερματοφύλακα σε καλή θέση, το φάουλ. Εκτελείται out. Ο Ζαβάτσκι λοιπόν που πήρε τη θέση του πορτιέρο κάτω από τα δοκάρια της Χαλκίδας, αντικαθιστώντας με τον τρόπο αυτό τον Μπόλβαση. Ο Μπόλβασης και η κόκκινη κάρτα την οποία αντίκρισε. Είναι το τέλος του παιχνιδιού.
Εθνικός παίρνει το τρίποντο. Παρότι την οπάτσε στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι η Χαλκίδα ήταν καλύτερη στην επανάληψη, παρότι το τρίποντο είναι αυτό που μετράει. Ο Εθνικός που πέτυχε 3 γκολ στο παιχνίδι, αλλά κέρδισε με 2-1. Θυμίζουμε στο 15 ο Νταμιάνο το 0-1. Στη συνέχεια είχαμε τον Πασόφ στο 28 λεπτό το 0-2. Αμέσως επόμενο λεπτό στο 21 λεπτό το αυτόν γκολ από τον Παπαπαναγιώτου. Και βέβαια η ομάδα του Εθνικού που παίρνει ένα πελώριο όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα τρίποντο και που εν πάση περιπτώσει όμως όλα θα κριθούν μετά από δύο αγωνιστικές, την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, δηλαδή στο γήπεδο της Ριζούπολης, εκεί όπου η ομάδα του Εθνικού θα υποδεχτεί τον Μεσσηνιακό σε έναν υπερπάντων αγώνα. Ο Εθνικός που και με ισοπαλία στο παιχνίδι με τον Μεσσηνιακό την τελευταία αγωνιστική θα πάρει το εισιτήριο απευθείας της ανόδου στη δεύτερη εθνική κατηγορία, ενώ θα στείλει τον αντίπαλό του, τον Μεσσηνιακό, που στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος προφορευόταν στον πίνακα της βαθμολογίας, θα πάει στα μπαράζ ο Μεσσηνιακός με τον τρίτο του Βορειομήλου. Κυρίες και κύριοι, με τους παίκτες του Εθνικού να πανηγυρίζουν, τους παίκτες της Χαλκίδας με κατεβασμένα τα κεφάλια να αποχωρούν, τους φιλάδους της ομάδας του Εθνικού Μάνης να τους αποθεώνουν μαζί με τον Εθνικάρα εκεί που έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, στις μετάδοσεις μας. Αυτά λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εδώ τέλος. Ποιοτικά το ποδόσφαιρο που έχουμε παίξει φέτος είμαστε από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου.
Έχουμε παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε ανταμυφθεί με την ανάλυση κομιδή βαθμών και αυτό έχει εξήγηση. Δεν είμαστε τόσο ουσιαστικοί αποτελεσματικοί όσο θα έπρεπε. Το παιχνίδι της Ρόδου ήταν το μοναδικό παιχνίδι, και ξέρετε πόσο αντικειμενικός και πόσο σκληρός είμαι και στην κριτική απέναντι στην ομάδα μου και στους ποδοσφαιριστές μου, ήταν το μοναδικό παιχνίδι που ευνοηθήκαμε. Αν δηλαδή λέμε ότι εμείς ευνοηθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι, σε αρκετά άλλα παιχνίδια θα έπρεπε να έχουμε ευνοηθεί λόγω απόδοσης. Εκεί όμως πήραμε κάτι που δεν δικαιούμασταν. Σε πολλά άλλα παιχνίδια όμως δεν πήραμε αυτό που δικαιούμασταν. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Βέβαια, όπως είπα και πιο μπροστά, σε ένα μεγάλο βαθμό φταίμε και εμείς που δεν έχουμε κάνει τα αποτελέσματα. Η Καμπύλα, σύμφωνα με τον Ιωκοπουλή, είναι από τις ομάδες της Λίγκης στην κατηγορία που έχει ποδόσφαιρο πριν ομάδα. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα της Καμπύλας, που είναι ομάδα, δεν έχει καταφέρει να κάνει αποτέλεσμα. Νίκο, έλα, Νικόλα. Γεια σας. Ξεκίνησα, μου είπαν ότι έφυγες, γι' αυτό. Όχι, ρε. Γιατί έφυγα. Να σου πω ότι μετέφερα να απαντήσω σε αυτό. Η Καμπύλα, είπατε ότι η Καμπύλα είναι από τις ομάδες που είναι ποδόσφαιρο. Είναι ομάδα. Δεχτήκατε δηλαδή ότι είναι από τις καλές ομάδες της κατηγορίας. Αυτό δεν είναι μυστικό. Η ομάδα της Καμπύλας θα καταφέρει παρότι είναι ομάδα, παρότι είναι καλή ομάδα, καταφέρει να παίρνει αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το ερώτημα που κάνω στον αδερφό σου. Εντάξει, μίλα. Δεν τρέχει τίποτα, μίλα. Ναι, όχι, χρειάζεται τώρα να μιλήσουμε κάτι από την αρχή. Να πούμε, όχι, που ήταν που έφταγε. Εντάξει. Συνήθω. Εμείς έχουμε δουλέψει αρκετά πάνω σε αυτό το πράγμα. Εμένα μου αρέσει το αποτέλεσμα να έρχεται μέσα από το καλό ποδόσφαιρο. Και εκεί εγώ ξεκινάω πάντα. Το πρώτο πράγμα που ξεκινάω δουλεύοντας σε μια ομάδα είναι να παίζει η ομάδα καλό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το αποτέλεσμα το θέλουμε όλοι, έτσι. Εμάς το πρόβλημα είναι ότι αυτό το καλό ποδόσφαιρο που έχουμε παίξει σε πάρα πολλά παιχνίδια, όπως παίξαμε και σήμερα, δεν καταφέρνουμε να το μεταφράσουμε σε αποτέλεσμα. Παρόλο που μπορώ να πω έχουμε δουλέψει αρκετά και στον επιθετικό τομέα. Ένα τελευταίο για να ρωτήσω και τα μυστήρια του Λίγκ. Πώς κρίνεται το ότι σήμερα η κρατική τηλεόραση, με την οποία όλοι μας πληρώνουμε, δεν είναι εδώ, δεν είναι σε ούτε εδώ τη συνέδριση που παρακολουθεί. Από τον κύριο Κουλή, πρόκειται να πάρουν δηλώσεις. Δεν είναι όμως εδώ σήμερα για να προβάλλουν αυτό το γεγονός προς τα έξω με τις δηλώσεις. Θέλετε να το κρίνετε γιατί είναι κατά κανάλι σας. Σε εσάς σας έδωσε. Σε μένα. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, δεν είναι δικό μου, ούτε δικό μου θέμα, ούτε το κύριο Κουλή πιστεύω. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω εγώ. Δεν είμαι αρμόδιος για αυτά τα πράγματα. Πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι και τι κάνουν, εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι, γιατί είναι θέμα δικό μου αυτό. Εντάξει, και για να κλείνω, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο εσείς να με ρωτήσετε. Θέλω να ευχηθώ στον κύριο Κουλή να πάνε όλα καλά. Όπως είπα και προηγούμενα, έχει κάνει μια καλή εντυπωσιακή έτσι, ο εθνικός πορεία τον τελευταίο καιρό από πλευρά συγκομιδής βαθμών. Είναι και καλή ομάδα, ιστορική ομάδα και δικαιούται να αλλάξει κατηγορία, όπως είπα, και να του ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια και για το αποτέλεσμα που κάναμε. Εγώ θα πω λίγα λόγια και πιστεύω ότι είναι μια εποχή που τα πολλά λόγια πιστεύω ότι δεν χρειάζονται. Πετύχαμε 3 γκολ και καταφέραμε και κερδίσαμε μια ομάδα που κατά τη γνώμη μου είναι από τις καλές ομάδες στο πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής. Για μας μετράει το αποτέλεσμα, για μία ακόμα φορά πήραμε τους 3 βαθμούς και αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια που γίνονται κάτω από μεγάλη πίεση από πλευράς χρονικής στιγμής και το γνωρίζετε όλοι. Δεν είναι δίκαιο βέβαια για όλες τις ομάδες του Νοτιού Ομίλου. Αλλά αυτοί που αποφασίσαν αυτή την κατάσταση θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες και να ευχηθώ καλή συνέχεια στη Χαλκίδα και πιστεύω ότι είναι από τις ομάδες που έχει παρόν και μέλλον. Και κοιτάξτε, τώρα συνήθως όταν κερδίζει κάποιος ή είναι με τους νικητές λέει καλά λόγια. Εγώ δεν λέω καλά λόγια. Οι περισσότεροι με ξέρετε, ο κύριος Λάμπρος με γνωρίζει, ο κύριος με γνωρίζει. Το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό. Είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Γιατί δυστυχώς στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής οι μισές ομάδες παίζουν ποδόσφαιρο πριν 60 χρόνια. Γι' αυτό μέσα από την καρδιά μου να πετύχετε ό,τι θέλετε και
αυτό που έχετε σαν στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όχι, δεν ήταν μυϊκή, ήταν... Κοίταξε, όταν παίζεις κάτω από έναν αγώνα πίεσης, εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολλά νέα παιδιά που καλώς ή κακώς η πίεση για αυτούς δεν είναι γνώριμη. Δηλαδή, όταν κάνεις πρωταθλητισμό και στην καριέρα τους έχουν παίξει 20 παιχνίδια, αυτοί που είχαν, οι δύο παίχτες που είχαν μυϊκούς τραυματισμούς αποκτήθηκαν το Δεκέμβριο. Ναι, υπάρχει πρόβλημα καρτών. Είναι 3-4 παίχτες που έχουν πρόβλημα. Όπως και ο Μοράλες με τον Μπενίτες που δεν ήταν έτοιμοι αλλά ήταν στην αποστολή. Να είστε καλά.